Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το τελευταίο διάστημα, διεθνείς επενδυτικοί οίκοι προειδοποιούν ότι το ασαφές μονοπάτι για την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των τεστ αντοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξάνουν τις πιθανότητες τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα να χρειαστούν ενέσεις κεφαλαίου τώρα και στο μέλλον. Οι καθυστερήσεις στο μέτωπο των πληστηριασμών, οι χρονικές πιέσεις για τη μείωση των κόκκινων δανείων, οι πολιτικές αβεβαιότητες και οι εκτιμήσεις πως η άρση των capital controls θα καθυστερήσει έχουν δημιουργήσει ένα κοκτέιλ αρνητικών ειδήσεων που επιδρά διαρκώς αρνητικά στην επενδυτική ψυχολογία. Σε δυνατούς παίκτες εξελίσσονται οι Έλληνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, αποκαλύπτει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr ο Ματ Κομορόφσκι, Γενικός Διευθυντής της PayPal, για την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική αγορά για εμάς, επισημαίνει, κυρίως λόγω της δυναμικής στροφής στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές προσεγγίζουν τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες και υπογραμμίζει ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του παγκόσμιου κολοσσού ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς οι Έλληνες συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα των λαών με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτοί που αναρτούν συχνά περιεχόμενο στο Twitter νομίζω ότι θα χαρούν, καθώς το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα προχωρήσει στο διπλασιασμό του αριθμού χαρακτήρων που χωράει ένα tweet από τους 140 στους 280 για τις περισσότερες χώρες. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο σε επιλεγμένα μέλη. Στη διάρκεια των πρώτων ημερών του τεστ, πολλοί άνθρωποι έστειλαν μηνύματα των 280 χαρακτήρων γιατί αυτό ήταν κάτι καινούριο, αλλά σύντομα η συμπεριφορά τους επανήλθε στη συνηθισμένη. Θα δούμε λοιπόν αν η νέα αυτή προσέγγιση θα έχει ανταπόκριση για τους πολιτικούς μας, νομίζω σίγουρα. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει σε 745,52 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,43% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.